Hey, μικρέ, βαρέθηκες να πληρώνεις ένα σκασμό λεφτά για παιχνιδιά? Τα ψηλά στην τσέπη σου φτάνουν μόνο για μια τυρόπιτα? Τότε πάντα στο link στην περιγραφή και μπες στο Instant Gaming. Σούπερ τιμές για όλα τα παιχνίδια σε κάθε πλατφόρμα. Ασφαλές και εύκολο στη χρήση. Με κάθε αγορά από το link στηρίζεις εμένα και το κανάλι. Α, και μικρέ, στο checkout άλλαξε τη χώρα. Θα με θυμηθείς. Τι κάνετε, παιδες? Gaming Res, παιδό, καλώς ήρθατε στη συνέχεια του Black... του Black Myth Wukong, κάτι γι' αυτό. Okay. Όλα καλά. Τι κάνετε? Ναι, πάμε να συνεχίσουμε. Οπότε, τι έκανα εγώ? Δεν εξερεύνησα και πολύ, γιατί ήθελα να το κάνουμε μαζί, αλλά κατάφερα και βρήκα το τεράστιο γύρο το ποσάκι, το πέτρινο τέλος πάντων, και το έχει μείνει μια σταλιά. Πάμε να το τελειώσουμε μαζί. Δεν θέλω να δείξω όλο το boss fight, γιατί το είδατε στο προηγούμενο επεισόδιο. Οπωσδήποτε κάντε like, μην ξεχνιόμαστε, και μια εγγραφή στο κανάλι. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είμαστε 101 level. Δεν έχω πολύ ζωή. Το πολεμάω εδώ και κάνω τέταρτο. Είναι ζώρικο. Είναι άβολο boss fight. Δεν μ' αρέσουν τέτοια boss fights. Αλλά θα προσπαθήσουμε να το τελειώσουμε, έτσι. Είναι τεράστιο. Είναι θεαματικό κτλ. Και αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να περιμένεις να κάνει τις κινήσεις του και να κατεβάσεις τα χέρια του κάτω. Και τότε να πας να κάπως έτσι. Κοίτα εδώ. Και τότε, yep, εδώ την έκανα την πατάτα, γιατί το locking system είναι απλά ανόητο. Και τότε πας και κάνεις αυτό εδώ πέρα το πράγμα που θα κάνω τώρα. Φορτώνεις και πρέπει να βαρέσεις αυτούς εδώ πέρα τους κρυστάλλους. Φυσικά θα στοχίσει, γιατί είναι χαζός. Τι έγινε? Μια φορτία. Μακριά. Πολύ ωραία. Γιατρέψου γρήγορα. Φίλε, καλά που... δεν έχω άλλα γιατρικά. Well, αυτό ήταν. Πριν ψόφισε και έγινε βράχος. Κοίτα σταλιά ζωή που μας άφησε. Το νίκησα. Okay, το νίκησα. Ήταν ζώρικο. Πρέπει να προσέχουμε. Είσαι κοντά στον τώρα πουθενά. Πάμε να πάρουμε ό,τι έχει να μας δώσει. Ελπίζω να μας δώσει κάτι καλό. Το τρίτο κομμάτι της πανοπλίας. Συνολικά θέλουμε 4. Και θέλουμε και το ραβδί όμως, έτσι. Όχι. Μη σε πολεμήσω, γιατί είναι μια σταλιά ζωή. Μη μου το κάνεις αυτό. Όχι, είναι τόσο ενδιαφέρον αυτό το game, ρε εσείς. Θέλω να γίνω παντοδύναμος και μετά να πάω να το παίξω σε New Game Plus. Να είναι όλη μια σφαλιάρα για μένα. Αυτό το θέλουμε εμείς και το πήρε αυτός και θα πρέπει να τον πολεμήσουμε. Και έτσι όπως είμαι, απλά θα ψοφίσω κατευθείαν. Θα μου το δώσεις, θα γίνεις η πρώτη καλή μαϊμού στο παιχνίδι. Θα γίνω Σαν Βουκόνγκ. Θα γίνεις υπηρέτης μου. Θα έχεις τζάμπα μπανάνες. Σοβαρά? Δεν σ' αρέσουν οι... Σοβαρά? Θα μου το δώσεις? Όχι. Θα μου το δώσει? Ναι, αλλά... Για, νομίζω με κοροϊδέψα. Δεν σε καταλαβαίνω. Πρέπει να τον ακολουθήσω για να το παλέψω. Γιατί? Αφού τον νίκησα, υποτίθεται. Τι έγινε, ρε? Ξανά έγινε βράχος. Κοίτα, φόρεσα τα μάτια του, ρε φίλε. Είναι night vision. Κατάλαβε κανένας τι έγινε μόλις τώρα? Μου έδωσε κάτι. Scandal of consciousness, key items. Okay. Κάτσε όμως να δούμε αυτά τα key items. Adaptability alone uncovers significance. Once hidden inside the Buddha's head, this treasure has a secret yet to be revealed. Έχω πολλά key items τα οποία δεν έχω χρησιμοποιήσει. Θα πάω είτε εκεί είτε σε κάποιο άλλο σημείο για να βρω το επόμενο boss fight. Ναι, προχωράμε. Παιδιά, το βρήκα. Κυνηγάω αυτή την ακρίδα εδώ και μισή ώρα. Είναι αρκετά γρήγορη. Εντάξει, πηδάει. Δεν ξέρω και εγώ που πάει.
Μη κάνεις βλακίες ρε, κατέβα πάνω της. Χριστέ μου. Κοίτα, πεθάνομαι κιόλας. Οκ. Fang Tail General, το... τι κάνω. Κλάτς. Into Clutch. Οκ. Και τι κάνουμε τώρα. Hold to Clutch. Δεν το... δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Τελειώνει η στάμινά μου. Δεν ξέρω αν θα... θα προλάβουμε να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε. Πετάμε μια ακρίδα, πηδάμε μια ακρίδα. Κάτι τέτοιες επικές στιγμές είχαμε στο τέτοιο, έτσι. Οκ. Hold to clutch πάλι. Στο God of War, συγγνώμη. Έχω χάσει τα λόγια μου. Τι κάνει! Oh my god, oh my god, oh my god. Γιατρέψου για καλό κακό, γιατρέψου για καλό κακό. Thank you. Πάμε. Clutch. Δεν έχω ιδέα που θα μας οδηγήσει αυτό. Λογικά θα το πολεμήσουμε, έτσι. Είναι μποσάκι, φαίνεται. Fang Tail General. Είναι κάποιος στρατηγός. Απ' τα γουράνι. Τελειώνει η ζωή μου, ρε εσείς. Πόσο ακόμα. Ανατινάχτηκα. Τι έγινε. Οκ. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό αν δεν είχα αρκετή ζωή. Το κράνος, το στέμα τέλος πάντων του Σαν Βουκόγκ. Δεν θα το πολεμήσω. These silly strands, you're all the more like Wukong. Just don't prance around with your might as he did. Στην ουσία μας λέει να γίνουμε καλύτεροι από τον Σαν Βουκόγκ και όχι τόσο αλαζόνες. Θα ψάξω, λέει έχει και άλλους θησαυρούς στην περιοχή. Θα πάω να ψάξω. Πάλι καλά που δεν το πολεμάμε αυτό. Αν και αφού το έβγαλες... σαν μποσάκι νομίζω το είχε βγάλει. Φίλε, τι είναι αυτά τα φτερά! Οκ. Yes! Μας λείπει νομίζω ένα κομμάτι της πανοπλίας, έτσι. Εάν δεν κάνω λάθος, έχουμε αυτό, έχουμε αυτό. Ναι, μας λείπει ακόμη ένα κομμάτι. Προς το παρόν δεν έχω βρει πάντως άλλο μποσάκι. Πάω να ρίξω ένα ψάξιμο. Τι είναι αυτό το πράγμα εκεί. Είναι δέντρο, νομίζω είναι δέντρο. Yeah, είναι δέντρο. Είναι ένα περίεργο δέντρο. Δεν ξέρω αν λαμπύριζε πριν. Ω! Oh, καλά που πήγα. Φαινόταν, ξεχώριζε από μακριά. Κάτι βρήκε. Αυτή είναι η ακρίδα στην οποία πετούσαμε μόλις τώρα. Πιο πολύ νομίζω δένεσαι με το ποντικό, με το χαρακτήρα του ποντικού, παρά με τον εκλεκτό μας. Κάτι μου λέει πως θα το πολεμήσουμε. Είναι μέσα μου λέει. Help me out here. This is a tough swallow. Τι έγινε; Γιατί; Θα μας κατα... Δεν το πιστεύω αυτό. Θα μπούμε μέσα του για να βγάλουμε την ακρίδα που κατάπιε, ξέρω εγώ, και θα την θα την πολεμήσουμε μέσα. Yep, αυτό είναι boss fight. Κοίτα εδώ τι του κάνει την κυλίτσα ρε φίλε, το στομάχι. Ό,τι να είναι. Αλλά είναι γαμάτο έτσι, είναι υπέροχο, δεν το...
Δεν βλέπουμε κάτι τέτοια συχνά, τέτοια σκηνά σε games. Η τελευταία φορά που είδαμε ήταν στο God of War. Emerald Armed Mantis. Οκ, είναι Mantis. Πάμε κατευθείαν με abilities, γιατί όχι. Wow, βαρέει καλά. Νομίζω θα έχει δεύτερη φάση, ε. Και μάλλον θα πάρουμε το τέταρτο κομμάτι της πανοπλίας με αυτό. Θα έχεις φωτιά. Αν θυμάμαι καλά, είχα προλάβει να βάλω. Ή θα έχεις poison. Δεν έχω ιδέα τι θα έχει. Δεν μπορεί να μας ξεράσει, ας πούμε. Είμαστε στη... στην κυλίτσα του είμαστε. Οκ. Okay. Wow. Φίλε, τι γίνεται εδώ πέρα. Θέλω να γιατρευτώ. Καλό θα είναι να γιατρευτούμε. Θα του δώσουμε κάμια πάτσα με αυτόν. Όχι ρε φίλε, δεν πρόλαβα να το παγώσω. Ματσάκης. Είναι δύσκολος. Το παλεύω μισή ώρα σίγουρα. Πρέπει να είναι η ένατη ή η δέκατη φορά που το παλεύω. Μου έχει σπάσει τα νεύρα, πραγματικά δεν ξέρω γιατί. Είμαι στο τέλος, το έχει μείνει μια σταλιά, οπότε πάμε να το ξεσκίσουμε. Αν μπορέσουμε φυσικά. No, not this time. Oh, God, yes. Emerald Armed Mantis. Τα μισώ αυτά τα πλάσματα, όσο τα μισώ και τα φοβάμαι εδώ στο παιχνίδι, τόσο τα μισώ και τα πεχθάνομαι και τα... Όχι φοβάμαι, τρομοκρατούμε από αυτά στην πραγματική ζωή, τα αποφεύγω. Τα λογάκια της Παναγίτσας τα αποφεύγω, παιδιά. Και μπορούν να πηδήξουν κιόλας, έτσι. Παναγία μου, πώς δεν τον ξέσκισες. Και πήραμε το τέταρτο κομμάτι της πανοπλίας του Σαν Βουκόγκ. Well, νομίζω ολοκληρώσαμε το κομμάτι της πανοπλίας. Μας μένει το ραβδί. Μας μένει το ραβδί. Σπηλιάμε το ραβδί. Well, you fetched it. It wasn't all that bad, eh? Now that Wukong's armor set is complete, we should go to Water Curtain Cave. Yes, εκεί θα πάμε. Για να πάρουμε το ραβδί, το χρυσό ραβδί του Σαν Βουκόγκ, ρε φίλε. Τι παιχνίδαρος είναι αυτός. Παιδιά, χωρίς πλακά, το συγκεκριμένο boss fight ήταν τόσο περίεργο, αλλά συγχρόνως τόσο γαμάτο, τόσο... Δηλαδή, ήμασταν μέσα στη κυλίτσα, στο στομάχι του ποντικού. Πού πάμε, από εκεί πάμε, δεν έχω... Νομίζω από εδώ πηγαίναμε. Και συγχρόνως, την ώρα που πάλευες, μέσα στο στομάχι του, ξέρω εγώ. Για εδώ είμαστε. Τον άκουγες, μπορούσε να τον ακούσει το ποντικό να φωνάζει από το πόνο, γιατί στην ουσία του ξεσκίζαμε το στομάχι, ξέρω εγώ. Ήταν υπέροχο. Αλλά συγχρόνως ήταν σπαστικό, γιατί τα πεχθάνομαι τα Mantis. I cannot deal with Mantis. Mantis gaming recipe 1-0. Ξεκάθαρα. Τα αποφεύγω. Τα φοβάμαι όσο φοβάμαι και τα περιστέρια. Ναι, είμαι περίεργος. Και αυτή ήταν η σπηλιά.
Δεν ξέρω αν την έχετε ξαναδεί, πάντως είχα ξαναμπεί εδώ. Και εδώ μέσα υπάρχει καρφωμένο το χρυσό ραβδί του Σαν Βουκόγκ. Κάπου εδώ ήταν. Να το ρε φίλε. Και ο μύθος λέει ότι ο Σαν Βουκόγκ κατέχε τόσο δύναμη, ξέρω εγώ, και το μαγικό του ραβδί μπορούσε να γίνει μικροσκοπικό όσο μια ψήρα, ξέρω εγώ, για να τη βάλει, να το κρύβει στο αυτί του, ή τεράστιο μέχρι τον ουρανό. Οπότε φαντάζομαι κάτι θα γίνει εδώ. Ωρε φίλε. Θέλω να πιστεύω πως είναι το καλύτερο ραβδί στο game. Ωρε φίλε. That's huge. That's what she said. Τι θα πρέπει να πολεμήσουμε εδώ όμως για να το πάρουμε. Where do you come from? Outsider. In my realm, all monkeys are of similar face and shape. Your face speaks of a different breed, and an ugly one. You must be a Yaogwai from another land. Μακάρι να ήξερα περισσότερο για το story, να το απολαμβάνω. I've never ventured here since that journey. Nothing's changed after so many years. He said this and told me to kneel. Right here on this seat. Ο ποντικός κάποτε είχε κάτσει εδώ πέρα στη σπηλιά μαζί με τον Σαν Βουκόγκ. I knew it. Wukong is tight-fisted, even Guan Yin agrees so. He kept it here so it could be passed down to another one of his kind. Το κράτησε εδώ για να. Για να έρθει ο διάδοχος, ο επόμενος, ξέρω εγώ, να το πάρει το ραβδί του Σαν Βουκόγκ. Καιρός να το δοκιμάσει, λέει, μικρέ. Γιατί ο μικρός δεν μιλάει καθόλου. Μικρέ, μίλα. Μια λέξη ρε φίλε, για να δεθούμε με αυτό το χαρακτήρα, δε, πραγματικά. Wow, yes. Για να δούμε. Το ένα το βάλε στο αυτί και το άλλο. Τώρα που παίρνουμε, ας πούμε, την καλύτερη πανοπλία και ραβδί, τερματίζουμε το game. Παίζουμε ότι δεν θα το πάρει. Δεν κατέχει τη δύναμη, ας πούμε. Σαν να δυσκολεύτηκε λίγο να το πάρει. Οχοχοχοχο. Δεν τον σταματάει τίποτα τώρα. Once you have this, there's no turning back. Μόλις το αποκτήσει αυτό, λέει, δεν υπάρχει γυρισμός. Now, you look exactly like Wukong. Τώρα είσαι ακριβώς ίδιος με τον Wukong. You look like a fierce warrior. Come with me. Let's find out what that old monkey is up to. Πάμε!
Όχι, είμαι έτοιμος για όλα. Παιδιά, κάπως έτσι. Κάπως έτσι είχε ξεκινήσει το game, έτσι. Τα είχαμε όλα και επιτέλους τα έχουμε όλα και τώρα. Wow. Μισό λεπτάκι, θέλω να δω τα στατιστικά. 135 attack, critical hit chance 6%. Ω, η χαρά μου απερίγραφε. Πού είσαι ρε ποντικέ, μικρό. Θα ήθελα όμως να μιλάει ο δικός μας. Θυμηθείτε στο πρώτο επεισόδιο, δεν σταματούσε να μιλάει ο Σαν Βουκόντ. Δηλαδή κατευθείαν είτε τον αντιπαθούσες είτε τον συμπαθούσες, αλλά ήτανε χαρακτήρας. Σου έδειχνε το χαρακτήρα του. Από το δικό μας δεν έχουμε πάρει λέξη. Οπότε, unnoticed, εντελώς. Okay. Πάμε στην κορυφή του βουνού. Ελπίζω να έχει κάτι καλό να πολεμήσουμε εκεί. Απαρατήρητος εντελώς ο χαρακτήρας μας. Το ποντικό θα το θυμόμαστε. Το χαρακτήρα μας δυστυχώς όχι. Ούτε μια λέξη. Φαντάζεστε στο τερματισμό να αρχίσει να μιλάει. Oh my Jesus Christ. Είναι δυο μπάτσες και τελείωσε. Oh, θα το κρατήσω αυτό το game και μετά το τερματισμό. Για να το παίξω σε New Game Plus. Wow. Δεν έχει καν stuns, μισό λεπτάκι. Δεν έχω stuns πια. Ω, δεν το ήξερα αυτό. Αυτά τα stuns εξαφανίστηκαν. Δεν μπορώ να διαλέξω κανένα, οπότε δεν ξέρω τι κάνει. Παλεύει. Μπορώ να το φορτίσω. Για μπορώ τουλάχιστον να το φορτίσω. Και για πρώτη φορά 4. Α, το είδατε αυτό! Wow, οκ. Damage μπορώ να φάω τώρα. Ωραίος. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή. Πώς το χει. Σαν να σου λέει το παιχνίδι, αυτή δεν είναι τίποτα για σένα, προχώρα. Και καλά, αυτή είναι η απεσταλμένη του Θεού, έτσι. Του Θεού λέω. Είναι απεσταλμένη από... Well, από το παράδεισο. Στο μυθιστόρημα. Όπως, βασικά στο παιχνίδι, όπως έγινε στην αρχή του παιχνιδιού, που ήρθαν όλοι για να σταματήσουν το Σαν Βουκόνγκ, κάτι τέτοιο γίνεται και τώρα για δεύτερη φορά, γιατί από ό,τι φαίνεται ο εκλεκτός είναι εδώ και φοβούνται ότι θα είναι άλλος ένας Σαν Βουκόνγκ. Wow. Ωραίος. Κοίτα εδώ τους πέρασε. Okay, πάμε να το κάνουμε για άλλη μια φορά αυτό. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω το τέλος. Ποιο θα είναι αυτό το τέλος. Θα πολεμήσουμε ίσως πάλι τους ίδιους που είχε πολεμήσει στην αρχή ο Σαν Βουκόνγκ και έχασε. Φαντάζομαι πως αυτό θα γίνει. Δεν έχω ιδέα που πάω ρε. Τι γίνεται ρε. Λογικά θα μας βγάλει στη σκηνή, στο σημείο μάλλον, που είχαν αρχίσει όλα, στο πρώτο επεισόδιο. Ή αλλιώς, εκεί που είναι η πέτρα του Σαν Βουκόνγκ. Με το γεράκο, που είχε μαϊμουδίτσες, και ήμασταν μία από αυτές και ξεκινήσαμε το ταξίδι.
Πανέμορφο. Και φανταστείτε ότι δεν έχω αναβαθμίσει ούτε τα μισά. Ναι, να η Πέτρα. Αυτή η πέτρα πρέπει να είναι το αυγό που κρατάει το Κόγκ. Maybe you should have a closer look. Του δώσα μία λέγη, αλλά δεν έσπασε, δεν έγινε τίποτα. Enter. Θα πούμε μέσα. Μεγάλο ταξίδι, μεγάλο παιχνίδι. Ο γέρος που μας έστειλε και είχα πει ότι ίσως είναι ο ίδιος ο Σαλμου Κόγκ. Hey, old monkey. I hope this isn't a one-way trip, is it? Αυτός είναι ο γέρος από την αρχή του παιχνιδιού που έστειλε έτσι μαϊμούδες εμάς. Once you embark on the journey, there's no turning back. Μπορεί να μην υπάρχει γυρισμός από αυτό το ταξίδι. Τι είναι αυτό το μέρος, λέει? His memories. Οι αναμνήσεις του. Οι αναμνήσεις του Σαν Βουκόγκ. Όλοι αυτοί που πολέμησε, ίσως. Since his early days, he'd had an eye for the finer things, and a will to wrest them from others. Laying his eyes on, then craving to seize their riches. No better than the black bear and Jinsha, I say. He can't have an eye for the finer things, while the Buddha oversees the three realms. Well, I hardly think that's fair. How insatiable. Not content with his kingdom and title below, he asked for a position in the celestial court. But soon after his wish was granted, his joy turned to rage, all because he wasn't invited to a feast. He nearly ruined the entire celestial palace. Years fume at unfavorable news. As untamed and ungrateful as that yellow rat. Beasts are beasts, don't you think? He was young. He didn't know any better. Hadn't learned from the Buddha or our master yet. Aren't you being a bit harsh? Dredging up the scandals from his youth? Like his adulthood was any better. Since his release, he had claimed to have learned manners and discipline. Yet his wee Frankenchurchy gave him away. Posing as an idol, he degraded the gods. Clear was his defiance of the doctrines he had learned. Well, he was just being naughty. Aren't all great achievers somewhat self-obsessed? Myself included. Nose in the air, feeling above others. I say, ήταν ο τακτούλης ο Κόγκ. Wait,
isn't it that? The lady of some sort. It was her tricks that made Master drive Wukong away. On White Tiger Ridge, he forsook his love. 3 times he broke her into pieces, convincing himself his heart would ache no more. Yet, as you must know, he had never let go of her. Otherwise, he wouldn't have been so eager to get away from the Buddhahood he attained. Those who talk much of love will one day bite their tongues. On this matter, he was akin to you and your many darlings. No matter where you are, you'd always fall captive to the web of mortal desire. Why bring me into this? True, I don't have the wits to break the web, but he had torn his way out since that day. Take a look, Badger. Can you see? Many of your good friends are here. Κοίτα, Μπάτζε, λέει, πολλοί από τους καλούς σου φίλους είναι εδώ. That's all. But they are still friends, aren't they? So you say, so it must be. Πανέμορφη. These old buddies. Δεν καταλαβαίνουμε και πολλά, αλλά... I think none of them ended up well. Γιατί δεν ξέρουμε το μυθιστόρημα, την ιστορία. For ages, countless gifted souls have walked this earth. Yet of them... How few have forged everlasting greatness? Do you know why? Injustice? Never has it been just. Misfortune? Fortune is simply humility in the mighty. Well, mayhaps. They simply lacked my charm. Gifted they may be, yet strive they not. Content with little and lost in lust. Seek the ease, yet crave the renown. They yearn for freedom, yet aspire to Buddhahood. They always want both, yet nobody can and nobody should. Such was the folly of the Bull King and Wukong. Destiny's favor calls for the resolution to sever all desires. You should mark well these words. Hold on. This can't be Wukong's memory. You're fooling us, aren't you? Wait, what? 5 of the 6 relics call for 1. Badge. Tell me which. Υπάρχει έκτο ρέλικ, το μυαλό, οι αναμνήσεις. What did you just see? The 3 of us? Τι είδες, τους 3 μας. Last one. Αυτό ήταν το τελευταίο. I see now. It was you. I knew it from the beginning. You were the Ωραία, φίλε, ο Γέρος ήταν το έκτο ρέλικ από την αρχή. Not me. Το μυαλό του. It's Δεν σας οδήγησα, λέει, εγώ εδώ, ο ίδιος ο Μπουκόνγκ. Και ναι και όχι. Chase, will you? We didn't come this far for your riddles. After Wukong died, 5 of his 6 senses endured and were taken by the Yao Guai kings. Only his mind was lost. Mind. Is the 1st of the 6. It's the essence unique to every life. Therefore, it's destined to fade away at life's end. Hold on. You mean Wukong's gone for good, never to return? You old bastard! You've been lying to us all this time! That Wukong you knew will never return. But what made him remains. The universe will always bear him a successor.
One who shall carry on his name and ο παλιός, ο κανονικός μου Conclay δεν θα επιστρέψει ποτέ, αλλά... chosen successor is the destined one. Ο διάδοχος, λέει, που διαλέξαμε, είναι ο εκλεκτός. Yet perils and mighty foes you've braved to recover his relics. Your will now stands resolute, worthy of his power. You mean this boy is to take Wukong's name? He's not. Sun Wukong is long gone. But deep down, you know he wasn't all that. Τα βάθος ξέρεις ότι δεν ήταν και τόσο καλός, ξέρω εγώ, δεν ήταν τέλειος. This one perhaps shall bear the name in his stead. Και τώρα που είναι νεκρός, ίσως αυτός, εμείς δηλαδή, αυτός που δεν μιλάει ποτέ, ίσως κάνει καλύτερη δουλειά, ίσως είναι πιο τίμιος. Γιατί από ό,τι φαίνεται, όλα αυτά που εξήγησε, ναι, ο Σαν Βουκόνγκ δεν ήταν και το... και ότι καλύτερο. Εγωίσαρος μεγάλος και πάντα ζητούσε περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα. Μέχρι οι ουρανοί δεν το άντεξαν και κατέβηκαν όλοι οι θεοί για να το σπάσουν στο ξύλο. Stripped of all his six senses. Though ages have passed, it maintains a connection attuned to the echoes of his former self. If you truly are the one destined, you must cast aside his soulless shell and merge the six into one. Then you shall be the one to begin the journey anew. No, not on his own. He's just a kid who knows nothing. I'll go with him. This place is shaped by Wukong's lingering obsession. It allows only his relic bearer to face the final ordeal. Το τελευταίο boss. We can escort him no more. See it for yourself. Hear me, son! You can always run! You don't have to bear Wukong's name! Μόνο ο εκλεκτός μπορεί να το πολεμήσει και αν είναι όντως ο εκλεκτός και τον νικήσει, τότε θα γίνει ο επόμενος Σαν Βουκόνγκ. Oh, wow. Φαντάζομαι θα είναι το πιο ζώρικο, έτσι. Oh, crap. Stone Monkey. What the hell was that? Oh, wow. Ωραίες αναμνήσεις έχει ο Σαν Βουκόνγκ. Οπότε ο Γεράκος ήταν από την αρχή του game, ρε σεις. Το έκτο ρέλι. Θα έχει 10 φάσεις ο τύπος. Και τώρα έγινε πέτρινος. Okay. Πλανήτη στο πιθήκον έγινε το παιχνίδι. Τι crap. Oh crap. What. How? Τι γίνεται, πού είμαι? Α? Ωραία φίλε.
Οκ, πρέπει να πηδάω. Το κατάλαβα. Φωτιά, πάγος, ό,τι θες έχει. Πρέπει να το πολεμήσουμε και λίγο. Oh no. My god, ρε φίλε. Τι έγινε? Δεν έχω και πολύ ζωή, παιδες. Oh, wow. Γιατί είναι δύο? Γιατί κάτσαμε, τι κάτσαμε, ρε. Έχω τόσα πολλά να πω. Αυτή είναι η δεύτερη του φάση η οποία, στην οποία αλλάζουν οι επιθέσεις του, αλλά γίνονται δύο. Thank you.
Δεν το πιστεύω αυτό. Okay, το βλέπετε όλο, είστε μαζί μου. Θέλετε να το νικήσω αυτό το πράγμα που με πετάει σαν μπαλάκι του πινκ πονγκ. Okay, πέρα από το ότι πολεμάμε τον ίδιο τον Σαμ Βουκόγκ για να αποδείξουμε την αξία μας ότι μπορούμε να γίνουμε ο επόμενος Σαμ Βουκόγκ που δεν θέλω πια να γίνω. Έχω φάει τόσο ξύλο σε αυτό το παιχνίδι. Έχω πολεμήσει τόσα μποσάκια σε αυτό το παιχνίδι. Δεν θέλω πια να είμαι ο Σαμ Βουκόγκ. Αλλά πέρα από όλα αυτά, βλέπετε αυτή τη μάχη? Δεν είναι ό,τι πιο sexy, ό,τι πιο γαμάτο έχουν φτιάξει ποτέ σε video game? Είδα το ότι μόλις πήγα να γιατρευτώ, μου πήρε το γιατρικό μου, το ήπιε, γιατρεύτηκε και μου το ξαναπέταξε πίσω. Με πέταξε σαν μπαλάκι του ping pong πέρα δόθε. Μου ξαναέδωσε το ραβδί μου και λέει σήκω, έλα θέλω κι άλλο. Δεν έχω, έχουν περάσει 3 μέρες. Έχουν περάσει 3 μέρες και κάνω έτσι ένα cut για να βλέπετε πώς προχωράνε οι μέρες μου, γιατί έχει γίνει προσωπικό αυτό το θέμα. Θέλω να το νικήσω και δεν έχω ιδέα πώς θα καταφέρω να το νικήσω. Έχουν περάσει λοιπόν 5 μέρες. Okay, δεν το πολεμούσα επί 5 μέρες εννοείται, αλλά δεν είχα και το χρόνο βέβαια. Τις 3 από τις 5 μέρες, ναι, προσπάθησα να το πολεμήσω. Κάποιες φορές αγανάκτησα, πραγματικά. Κάποιες φορές αγανάκτησα και έγραφα συγχρόνως την κάθε μου προσπάθεια, γιατί μία από αυτές τις προσπάθειες θα ήταν και η τελική που θα τον νικούσα. Οπότε είναι αυτή που βλέπετε εδώ πέρα. Εκεί είπα να το δούμε μαζί, ούτως ώστε να μπορώ να το σχολιάζω και να τον κοροϊδεύω. Οπότε στην ουσία παλεύουμε το Σαμ Βουκόγκ, έτσι. Και εννοείται πως θα ήταν ο πιο φοβερός αντίπαλος, ο πιο δύσκολος αντίπαλος. Είμαστε εδώ για να το αποδείξουμε στην ουσία ότι μπορούμε, ότι είμαστε όντως ο εκλεκτός, ότι μπορούμε να είμαστε ο επόμενος Σαμ Βουκόγκ. Και με βοήθησε το Critical Hit. Οπότε έφτιαξα λίγο ένα build το οποίο είχε να κάνει με critical hit περισσότερο και αφαίρεσα πολλά από τα sparks από διάφορα πράγματα τα οποία δεν χρειαζόμασταν, όπως το thrust stance και το pillar stance, τα οποία δεν μπορείς καν να χρησιμοποιείς με την καινούρια πανοπλία και το καινούριο ραβδί σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού. Οπότε, yeah. Οι κινήσεις του είναι απίστευτες, έτσι. Δηλαδή το είδατε και την πρώτη φορά. Και έβγαλε την πρώτη του φάση, έκοψε και το cinematic γιατί το είδαμε την προηγούμενη φορά. Η πρώτη του φάση είναι πάρα πολύ εύκολη να τη τσιτάρεις στην ουσία, βαρώντας τον με heavy και charge attack. Και αυτή εδώ πέρα την κίνηση της δεύτερης φάσης μπορείς να, οπωσδήποτε πρέπει να την αποφύγεις, γιατί κάνει τρελό damage. Κάπου εδώ πέρα λοιπόν αρχίζει η δεύτερη φάση, η τρελή του φάση που μόλις τον πλησιάσεις αρχίζει να σε κυνηγάει για σταμάτητα. Είχα αγανακτήσει, παιδιά, χωρίς πλακά. Είχα αγανακτήσει και έλεγα: οκ, okay, ίσως είναι το πρώτο game το οποίο δεν θα μπορέσω να περάσω. Και αυτό που κατάλαβα είναι ότι αν γίνεις αρκετά καλός dodge, στο να αποφεύγεις κινήσεις και το παίξεις 150.000 φορές για να μάθεις ποιες είναι οι κινήσεις του, well, τότε μπορείς να αποφύγεις τα δυνατά του χτυπήματα, έτσι. Θέλει practice. Τα πάντα θέλουν χρόνο για να τα τελειοποιήσεις. Αυτή η κίνηση είναι πολύ σημαντική να την αποφύγεις, όπως και κάθε του κίνηση, αλλά κάποιες είναι απλά υπερβολικά δυνατές.
Μόλις κάλασαν τα Plank of Many, φυσικά ανέβηκε πάνω στο κοντάρι του. Οπότε στην ουσία τα Plank of Many, αν δεν κάνω λάθος, δεν του έκαναν και τίποτα εδώ πέρα, όπως θα δείτε, γιατί έγινε πέτρα. Κοιτάξτε εδώ πέρα, είναι ένα μπαλάκι του ping pong. Είναι ό,τι πιο sexy έχω δει σε video game αυτή του η κίνηση. Τον βαράνε εδώ, μου φαίνεται άδικο αυτό. Τον βαράνε εδώ πέρα. Και επειδή είναι σε cinematic, δεν έπαθε τίποτα. Παρ' όλα αυτά, σε μία από τις υπόλοιπες προσπάθειές μου, είχε γίνει ακριβώς το ίδιο cinematic, αλλά είχα πέσει πάνω στο Ring of Fire του. Και κι εγώ ήμουν μέσα στο cinematic, ψόφισε. Μόλις τελείωσε το cinematic, σηκώθηκε και ψόφισε. Οπότε έγινε λίγο αδικία αυτό από τους developers, από τους σαδιστές developers που κάθονται και γελάνε. Yep. Και κάπου εδώ πέρα μας έχει πάρει και τις δυνάμεις μας, τα relics μας τέλος πάντων. Οπότε είμαστε πάλι με τρία κυκλάκια, με τρία focus points και όχι με τέσσερα που ήμασταν πριν. Και πρέπει να ρίξουμε ακόμα περισσότερο κόπο. Εκτός από αυτό, μπορείτε να ανοίξει το Ring of Fire και να μπει μέσα να φάει ένα μήλο για να γιατρευτεί και δεν μπορώ να του κάνω τίποτα εκείνη τη στιγμή. Εκτός από αυτό, έχει όλα τα abilities που έχω εγώ και φυσικά σε κάποια δόση θα μας κλέψει και το Gurt μας, το πιωτό μας, το γιατρικό μας. Και γι' αυτό αποφάσισα εδώ πέρα και με βοήθησε ο Κώστας αυτό. Κώστα, ξέρεις ποιος είσαι. Αποφάσισα εδώ πέρα να χρησιμοποιήσω το ability που γίνομαι φάντασμα τέλος πάντων και τη στιγμή που δεν μας βλέπει να γιατρεύουμε. Βοηθάει πάρα πολύ. Γίνεται και πέτρα, έχει και Ring of Fire, έχει και Plank of Many. Έχει τα πάντα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Πολύ δυνατή κίνηση αυτή. Έχουμε φτάσει μισή ζωή και βλέπω πως έχω ακόμα αρκετό γιατρικό στη διάθεσή μου, οπότε είναι αλεβασμένο το ηθικό ακόμα. Εδώ ήταν ωραία αποφυγή, σηκώθηκα στον αέρα. Εδώ στέλνει τα δικά του Plank of Many, που είναι εύκολο να το αποφύγεις εννοείται. Και με βοήθησε μία ρύθμιση, δεν ξέρω αν το είπα αυτό. Μέσα στο παιχνίδι μπορείς να ενεργοποιήσεις να σου δείχνει τους αριθμούς με το damage που κάνεις στον αντίπαλο. Και όταν είναι κίτρινη η αριθμή σημαίνει ότι το έχεις κάνει critical hit damage. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μπορούσα να καταλάβω ας πούμε ποιες κινήσεις και ποια combos και πότε του κάνουν critical hit. Ήτανε τρελό, παιδιά. Έχω παίξει Elden Ring, το έχω τερματίσει. Έχω παίξει το DLC του Elden Ring μαζί, σε live. Και έχουμε πολεμήσει το τελευταίο final boss, ας πούμε το Radahn, έτσι. Radahn δεν ήταν, ναι. Σε live. Και το βγάλαμε μέσα σε... μέσα σε μερικές προσπάθειες. Δεν... εδώ πέρα έχω φρικάρει, το πολεμάω τρεις μέρες, ας πούμε. Με έχει ακούσει όλη η γειτονιά. Αλήθεια σου λέω, με έχει ακούσει όλη η γειτονιά και δυστυχώς της έφαγε το DualSense εδώ πέρα, αλλά δεν παθαίνει τίποτα. Μπράβο του, χαίρομαι, τέλος πάντων. Συνεχίζουμε να αποφεύγουμε. Έχω ακόμη το Transformation το οποίο αρχίζω να χρησιμοποιώ εδώ. Φυσικά δεν με αφήνει να το χρησιμοποιώ γιατί αρχίζει τα ασταμάτητα χτυπήματά του. Ξανά και ξανά και ξανά. Το έκανε λίγο damage με τη φωτιά εδώ. Ήθελα να πάρω και μερικά χαπάκια εδώ πέρα, αλλά είναι πάντα μεγάλο ρίσκο με τέτοιο αντίπαλο. Ποια στιγμή θα το επιτεθεί. Πολύ critical hit damage εδώ. Αποφύγει από πάνω. Και το τελευταίο ability που δεν έχω χρησιμοποιήσει ακόμα είναι το Fan, ο ανεμοστρόβιλος. Και νομίζω στο τελευταίο του χτύπημα είναι η κατάλληλη στιγμή, έτσι. Την ώρα που τον αποσχολεί, κάνω charge attack και ταιριάζει με τη μουσική. Τέλος. Τέλος. Αυτό ήταν το final boss. Η χαρά μου απερίγραπτη. Σας αφήνω εδώ πέρα να το απολαύσετε.
You must have heard tales about him. Some say he helped Tung Monk fetch the scriptures, was granted Buddhahood, and stayed on Mount Lingshan thereafter. Some say it was not him who was granted Buddhahood. The real him was already dead on the journey to the west. Some say that the journey never happened. He is nothing but a monkey who lives in some storyteller's tall tale. But now, you will hear a tale which no one has ever known. Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got. Και κάπου εδώ πέρα πρέπει να πω πως κάποιος από εσάς, δεν θυμάμαι το όνομα, συγγνώμη, κάποιος από εσάς μου άφησε το σχόλιο ότι όλες αυτές οι περιοχές που έχουμε ταξιδέψει μέσα στο παιχνίδι είναι φωτογραφημένες από πραγματικές περιοχές στην Κίνα.
Αυτό είναι απλά υπέροχο. Είναι υπέροχο. Λοιπόν, αφού πολεμήσαμε λοιπόν το... Αφού νικήσαμε, αφού ξεσκίσαμε φίλε, τον είχα υποτιμήσει. Και από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε έφαγα το ξύλο της χρονιάς. Τέλος πάντων, αφού νικήσαμε το final boss και αποδείξαμε την αξία μας. Yeah, δεν πρόκειται να το κάνω αυτό τώρα. Τερματίσαμε το παιχνίδι. Απλά επειδή είμαι μαζόχας, θα σταματήσω κάπου εδώ πέρα αυτό το βίντεο και θα συνεχίσω στο επόμενο βίντεο για να βρω το secret ending. Γιατί υπάρχουν δύο τέλη. Υπάρχει το κανονικό ending που είναι αυτό που είδατε και θέλω να κάνουμε και το secret ending, το οποίο... Well, δεν θέλω να σας πω τι πρέπει να γίνει, αλλά σύντομα θα υπάρχει βιντεάκι. Ίσως είναι έτοιμο και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οπότε ναι, θα σας αφήσω εδώ. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Okay? Γιατί δεν μου έφτασε το ξύλο που έφαγα. Θα πάμε να βρούμε λοιπόν το secret ending που λένε ότι είναι ακόμα πιο θεαματικό. Και πάλι ευχαριστώ το παιδί που το ανέφερε στα σχόλια. Να είστε καλά, ρίξτε ένα like, πως ρίξαμε όπως θέλετε. Υπάρχουν links στην περιγραφή και θα το πούμε στο επόμενο. Γεια χαρά.